Εδώ μαζί μας κυρίες και κύριοι ο κύριος Χαριστάσου. Είναι δόκτωρ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ειδικότητα σας ακριβώς κύριε Χαριστάσου είναι σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα ενέργεια Ναι. που συμπεριλαμβάνει και το θέμα των Των εξορίξεων. Εξορίξεων, κοιτάσματα στη θάλασσα βασικά, πλατφόρμες και αγωγή, υποθαλάσσια αγωγή και στη στεριά. Δώστε μας αυτή τη στιγμή το στίγμα του πού βρίσκεται η διαδικασία, ναι, όπως γνωρίζετε, στην κυπριακή περίπτωση. Ναι. Μέχρι τώρα το Ιωτρύπανο, εκεί που είναι στο σημείο στο οικόπεδο Αφροδίτη, είναι σε βάθος 1.700 μέτρων νερού και μέχρι τώρα το Ιωτρύπανο έχει φτάσει στα 2.700 περίπου μέτρα. Φαίνεται να γίνεται η διαδικασία της δημιουργίας του αγωγού εκεί, της θωράκισης βασικά μέσω αγωγών που κατεβαίνουν κάτω περίπου 1.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του βυθού και φαίνεται να προχωρούν καλά. Νομίζω εγκαθιστούν τώρα τα wellheads, είναι συγκεκριμένος εξοπλισμός ο οποίος τοποθετείται στο κεφάλι της εξόρυξης πάνω στο βυθό της θάλασσας και νομίζω πρέπει να έχουν τοποθετήσει και τον αποτροπέα εκρήξεων. Είναι ένα μεγάλο, τεράστιο, σχεδόν 250 τόνων μηχανισμός ο οποίος αποτρέπει οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη. Οπότε, δώστε μας λίγες λεπτομέρειες για αυτόν τον αποτροπέα εκρήξεων. Είναι, μιλάμε μόνο του όρου, αποτρέπει εκρήξεις, αλλά τι ακριβώς είναι? Ναι, βασικά είναι μια μεγάλη κατασκευή, να το θέσουμε, η οποία έχει υδραυλικά έμβολα μέσα, τα οποία σε περίπτωση που υπάρχει, διότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα βάθη, 5,5 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό, οι πίεσεις εκεί είναι τεράστιες και υπάρχει ρίσκο να βγει εκτός ελέγχου η κατάσταση και ο αποτροπέας εκρήξεων είναι αυτός που σταματά οποιαδήποτε έκρηξη. Απλά να σημειώσουμε ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε αποτύχει στον κόλπο του Μεξικού πέρσι τον Απρίλιο αυτό το μεγάλο μηχανισμός με αποτέλεσμα να προκληθεί η μεγάλη κοιλίδα στον κόλπο του Μεξικού που είχε αποτέλεσμα να χυθούν περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Οπότε το εγκαθιστούμε εκεί για πανενδεχόμενο να προστατεύσουμε τον πηγάδι από ψηλές πιέσεις βασικά. Και εξ όσων γνωρίζετε έχει εγκατασταθεί. Από ό,τι δείχνουμε μέχρι τώρα δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση, αλλά αυτό εγκατεστείται στις προκαταρκτικές, στις αρχικές κινήσεις όταν γίνεται η διαδικασία αυτή, για σκοπούς ασφαλείας φυσικά. Και όταν έχω φτάσει σε βάθος 1.000 μέτρα, λογικά πρέπει να είναι εκεί εγκατεστημένος. Και οι επόμενες κινήσεις, τα επόμενα στάδια ποια είναι, κύριε Χαριστάσου? Ναι, τα επόμενα στάδια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, απλά να πούμε ότι παίρνονται δείγματα τα οποία αναλύονται για τη διαπερατότητα του εδάφους και το πορόδες του εδάφους, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα μαθηματικά μοντέλα για να δείξουν και την έκταση ως ένα σημείο. Και πέρα από αυτό η διαδικασία είναι καθώς προχωρούμε και βγαίνει η γεώτρηση, τοποθετούνται ειδικοί αγωγοί, καθώς κατεβαίνει κάτω το τρυπάνι, το drill pit όπως ονομάζεται και παράλληλα ανακυκλώνεται εκεί μια ειδική λάσπη η οποία σκοπό έχει να ψήξει το πηγάδι και να φτάσει στο βάθος που θέλει. Οπότε η διαδικασία φαίνεται να προχωρά χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε στις 73-75 μέρες που υπολογίζεται να κρατήσει η διαδικασία αυτή να έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο βασικά. Το πρώτο από πόσα και ποιο είναι το τελικό? Από τρία στάδια βασικά. Το πρώτο είναι η δημιουργία του πηγαδιού, είναι το drilling phase. Το δεύτερο είναι η συμπλήρωση του πηγαδιού, το completion. Και το τρίτο είναι η παραγωγή που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Απλά επίσης να πούμε πέρα από την... δώστε μας το πρώτο στάδιο είναι λοιπόν η δημιουργία του είναι πηγαδιού. Αυτό που γίνεται τώρα. Το δεύτερο στάδιο τι είναι ακριβώς? Το δεύτερο στάδιο βασικά, στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο δεν πρέπει να βγουν οποιαδήποτε υδρογονάθρακες μέσα στο πηγάδι. Αυτό παραμένει κλειστό ώστε να εφαρμοστούν όλα τα συστήματα ασφαλείας εκεί και πάνω στην κορυφή του πηγαδιού και να θωρακιστεί το πηγάδι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορούν να υπάρξουν οποιασδήποτε διαρροές ή κατολισθήσεις στο πηγάδι και μετά θα πάμε στη διαδικασία στην τρίτη αφού τελειώσαν οι πρώτες δύο στο οποίο θα αρχίσει η παραγωγή. Επίσης να πούμε ότι παράλληλα μόλις τελειώσει αυτό θα γίνουν και άλλα γεωτρήσεις εκεί για να δούμε την έκταση, δηλαδή το μέγεθος του κοιτάσματος, το οποίο δεικτικά να πούμε από εκτιμήσεις υπολογίζεται στα 13 εκατομμύρια κυβικά πόδια, που είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό βασικά. Επειδή τα πράγματα είναι όλα σχετικά, κύριε Χαριστάσου, όταν λέτε είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο για τους Κυπρίους ή είναι πολύ μεγάλο με διεθνείς όρους? Με διεθνείς όρους και για την Κύπρο που ακόμα είναι μια μικρή χώρα. Απλά να πούμε ότι τα 13 εκατομμύρια κυβικά πόδια κοστολογούνται περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε αν καταφέρουμε ας πούμε, και βρούμε αυτά τα αποθέματα και τα αξιοποιήσουμε κατασκευάζοντας αγωγούς για να το φέρουμε στη στεριά, θα είναι πολύ καλό για την οικονομία του τόπου.
Δώστε μας ένα λεπτό, γιατί είχαμε, φιλοξενήσαμε χθες βράδυ στο ΡΙΚ τον κύριο Κασίνη, στο επωνύμως, ο οποίος έδωσε κάποια στοιχεία για τις ποσότητες που είναι δυνατόν να βρίσκονται και στην περιοχή τη δική μας. Να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε αμέσως. Ήταν λοιπόν ο κύριος Κασίνης, μιλούσε στο Γιάννη Νικολάου χθες βράδυ στο επωνύμως. Βλέπουμε την λεκάνη της Λεβαντίνης και το Δέλτα του Νείλου, όπου έχουν ανακοινωθεί με βάση μελέτες του Γεωλογικού Τμήματος της Αμερικής ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Μιλούμε για γύρω στα 350 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Τι σημαίνει αυτό, αυτό κύριε Κασίνη, μπορεί να αντέξει την Ευρώπη για μια εκατονταετηρίαδα. Ολόκληρη την Ευρώπη για 100 χρόνια. Για 100 χρόνια περίπου. Τώρα τούτο δείχνει μία απεικόνηση γεωλογικών, ένα cross-section της γεωλογίας, όπου είναι το ταλίτ που ευρέθηκε εκεί στο Ισραήλ λίγο πιο ξέβαθα, περίπου 0,5 τρισεκατομμύρια, το ταμάρ που είναι 8,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, το Λεβιάθαν που είναι κοντά στην Κύπρο, που είναι 16 τρισεκατομμύρια. Όταν λέμε 16 τρισεκατομμύρια, είναι 450 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Εμείς στην Κύπρο θέλουμε 0,7 τα αρχικά χρόνια, 0,7 και μετά από 30 χρόνια θέλουμε 1,5. Δηλαδή καταλάβετε πόσα χρόνια ένα τέτοιο κοίτασμα αντέχει τις ανάγκες της Κύπρου. Μιλούμε για 500 χρόνια. Να είναι φανερόν. Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Χαριστάζου? Μιλούμε για τεράστιες ποσότητες. Απλά εδώ να επισημάνουμε ότι αυτές είναι οι μετρήσεις, τις οποίες είναι εκτιμήσεις μάλλον, οι οποίες έχουν γίνει από την Αμερικανική Γεωλογική Επισκόπηση και είναι βασισμένες πάνω σε στοιχεία άλλων γεωτρήσεων που έχουν γίνει στην περιοχή, όσο επιτοπλίστων στην περιοχή του Ισραήλ, τόσο και της Αιγύπτου. Αυτό που μας επηρεάζει άμεσα είναι οι ποσότητες στην Λεβαντίνη, οι οποίες εκεί αυτές υπολογίζονται στα 122 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, που μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, και επίσης να πούμε ότι ήταν η μεγαλύτερη εκτίμηση που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό τα αποθέματα που έχει βρει το Ισραήλ στο Ταμάρ και στο Λεβιάθαν πρόσφατα. Άρα είναι πολύ υποσχόμενο για την Κύπρο, διότι από γεωλογικές, από μετρήσεις σεισμικές και άλλες γεωφυσικές μελέτες δείχνει ότι το έδαφος εκεί, ας πούμε, η γεωλογία είναι αρκετά υποσχόμενη και ελπίζουμε ότι έχει και θετική εξέλιξη. Τώρα, φτάσαμε στο τρίτο στάδιο που είναι η εξόρυξη, από εκεί και μετά η εκμετάλλευση, δηλαδή ναι. Πώς διοχετεύεται, προς τα πού διοχετεύεται, με ποιο κόστος, με ποιες δυνατότητες. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε βρει τα αποθέματα. Οι επιλογές εκεί είναι δύο. Είτε να κατασκευαστεί ένας πλωτός σταθμός, όπου εκεί θα γίνεται επεξεργασία και η υγροποίηση και η εξαγωγή με πλωτά, με πλοία βασικά LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η άλλη επιλογή που φαίνεται να είναι και αυτή που θα υπηρεσχύσει είναι να κατασκευαστεί υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος να μεταφέρει το φυσικό αέριο από το πηγάδι μέχρι τη στεριά. Το πλάνο που έχει γίνει είναι για το Λεμεσό, εκεί που είναι το Μαρί, να κατασκευαστεί ένας σταθμός υγροποίησης, ο οποίος είναι και τεράστια επένδυση, είναι περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό θα μας δώσει και τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τα αποθέματα του Ισραήλ και να μπορούμε να εξάγουμε και τα αποθέματα του Ισραήλ. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από πλευρά δική του, διότι του δίνουμε και μια πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης, λόγω της θέσης της Κύπρου, που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής.